Έδωσαν ένα μήνυμα ανθρωπιάς κρατώντας μια πορτοκαλί κορδέλα και φωτίζοντας το Δημαρχείο και την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου στο ίδιο χρώμα για ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις γυναίκες χωρίς βία. Ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος Ρεθύμνου συμμετείχε στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, περνώντας το μήνυμα με έναν παραστατικό και εύγλωτο τρόπο. Μια αλυσίδα ανθρωπιάς και συμπαράστασης προς τις γυναίκες που υποφέρουν. Καλώντας τις να σπάσουν τη σιωπή, να μην φοβούνται, δεν είναι μόνες τους και να αναζητήσουν βοήθεια σε κέντρα στήριξης του Δήμου, είτε στο οικογενειακό και φυγικό τους περιβάλλον. Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου, με τον πρώτο Δημότη και Δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη να δίνει το παρόν, μεταφέροντας το μήνυμα του παραδειγματισμού σε όσους καταφεύγουν στην επονίδιστη πρακτική της βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της και προς όλους τους ανθρώπους. Η γνώση είναι δύναμη και η δράση είναι λύση. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν, αφού πρώτα μάθουμε τα δικαιώματά μας και πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα σε ανάλογες περιπτώσεις. Και ας παραδειγματιστούν και όλοι εκείνοι που θεωρούν ότι είναι σωστό να εξασκούν βία κατά των γυναικών ή και οποιαδήποτε άλλου ανθρώπου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μουσικά με την χοροδία του Σωροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου Εροφίλη να ζεσταίνει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα με νοσταλγικά τραγούδια και καλώντας τον κόσμο σε συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις. Συνεργασία με τη ΧΕΝ, με τον Λύκειο Γινίδων, με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου και με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Ρεθύμνου, τους οποίους ευχαριστούμε.